όταν μιλάμε για χώρο προστατευτικής φύλαξης, εννοούμε στην ουσία ένα χώρο, ο οποίος είναι ένα δωμάτιο που παρέχει τις συνθήκες εκείνες στέγασης ανηλίκων ατόμων. Στέγασης εννοούμε για τα άτομα αυτά που συλλαμβάνονται κατά την προσπάθειά τους να εξέλθουν παράνομα από τη χώρα. Όταν λοιπόν εντοπίζονται και σε αυτά τα άτομα υπάρχουν ανήλικοι, αυτοί φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο προστατευτικής φύλαξης. Δεν μπαίνουν μαζί με τους ενήλικες οι οποίοι μπορεί να έχουν διαπράξει και αδικήματα. Ο χώρος αυτός λοιπόν διαμορφώθηκε και τελειώνει σύντομα, παρέχει συνθήκες υγιεινής, έχουν χώρο ώστε να κάνουν την προσωπική τους υγιεινή οι ανήλικοι, τα μπάνια τους, το μπάνιο τους μάλλον, και στέγασης να μπορούν να διανυκτερεύσουν στο χώρο αυτόν. Μέχρι να βρεθεί κατάλληλη δομή από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να προωθηθούν σε αυτές τις δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει να βρει τις δομές εκείνες όπου μπορεί να προωθηθεί ο ανήλικος για να έχει μία φιλοξενία μέχρι να βρεθούν οι οικοί του. Είναι σε χώρο δικό μας, ο χώρος προστατευτικής φύλαξης, είναι σε χώρο περιοχής αρμοδιότητας δικιάς μας. Μη φανταστείτε, δεν είναι καμία μεγάλη δομή, είναι ένα δωμάτιο στην ουσία που μπορεί να φιλοξενήσει αυτή τη στιγμή μέχρι και 6 ανήλικους και καλύπτει τις βασικές ανάγκες της υπηρεσίας μας στον τομέα αυτό.